Η πολιτιστική εστία μικρασιατών Ίωνες της Νέας Ιωνίας ξεκίνησαν σήμερα μια σειρά εκδηλώσεων στο πλαίσιο του θεσμού Μνήμη Βυζαντίου και με θέμα η εκπαίδευση και τα εκπαιδευτήρια του ελληνισμού της Κωνσταντινούπολης. Πρόκειται για τον δεύτερο μεγάλο θεσμό των μικρασιατών μαζί με τα μικρασιατικά, όπου δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα γιατί αναδεικνύεται το κοινωνικό και ιστορικό γίγνεσθε. Η άλωση της πόλης ή των πόλεων γίνεται με στρατούς. Εμείς απαντούμε ότι μπορεί να γίνει και με την διατήρηση της πολιτισμικής μας κληρονομιάς και με τις συνείδησεις που έχουμε, και αυτό το δείχνουμε μέσα από μια πολιτιστική εκπόρθηση, ας το πούμε αλλιώς. Είναι σημαντικό να θυμόμαστε τους ανθρώπους που αφιέρωσαν ένα μέρος της ζωής τους για κοινωνική δράση και βεβαίως περιμένουμε και ευχαριστούμε τους ομιλητές, τους αξιότιμους που θα είναι εδώ να μας γεντώσουν ένα μέρος από τις πολύτιμες γνώσεις τους αφιερωμένες στα εκπαιδευτήρια της Κωνσταντινούπολης, τα οποία σε όλη τη διαχρονική πορεία τους παρήχαν μόρφωση με ελληνοχριστιανική παιδεία. Επίσης είναι αφιερωμένες και στην αλυσμόνητη θέως πρόεδρο του Συλλόγου Πριγκιπιανών, την αείμνηστη Όμφη Ραπτοπούλου Λιμνίδου. Παρότι είμαστε εν προσφυγία, το πω έτσι. Ωστόσο, σκέπη μας και στέγη μας ο πολιτισμός και δύναμή μας η δική σας υποστήριξη και η αγάπη μας για αυτό που κάνουμε. Στις εκδηλώσεις περιλαμβάνονται πλήθος ομιλιών, χοροδίες, αφιερώματα και πλούσιο φωτογραφικό υλικό που θυμίζει τις χαμένες πατρίδες.